πάμε να ταξιδέψουμε μέχρι τον Ψηλορίτη. Μα είναι δυνατόν να σου πω όχι, εννοείται. Πάμε. Πάμε, αμέσως. Λοιπόν, δεν ξέρω να καλησπερίσουμε αν έχουμε την κυρία Μαρία Κολενδριανού. Είναι παλαιοντολόγος και υπεύθυνη έρευνας και εκπαίδευσης στο Γεωπάρκο του Ψηλορίτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Πείτε μας τι ετοιμάζετε στο Γεωπάρκο αύριο, κυρία Κολενδριανού. Ωραία, τέλεια. Να σας πω πριν δύο λόγια για το τι είναι το Γεωπάρκο, γιατί είμαι σίγουρη ότι πολλές μπορεί και να μην ξέρουν. Βεβαίως. Να μας πείτε και τι είναι και γιατί είναι τόσο σημαντικό να το προσέχουμε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, το Γεωπάρκο του Ψηλορίτη είναι μια περιοχή αρκετά μεγάλη, η οποία περιλαμβάνει όλο τον ορνό όγκο του Ψηλορίτη, όλη τη ρίζα, αλλά προβάλλει και μέχρι τις βόρειες ακτές των ομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Το Γεωπάρκο Ψηλορίτη, λοιπόν, αυτό που κάνει είναι με τη γεωλογία στο επικεντρό του, όπως λέει και το όνομά του άλλωστε, προσπαθεί να προβάλλει και να αναδείξει το φυσικό πλούτο της περιοχής, μην ξεχνώντας και τη σπουδαία βιοποικιλότητά της, τη σπουδαία ιστορία της και την κληρονομιά της, ηλική και άειλη, ιστορική, όπως αυτή φτάνει μέχρι σήμερα, πάντα με τους ανθρώπους του. Τώρα, ο λόγος που με φιλοξενείτε σήμερα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό είναι ότι από αύριο, και ενώ το κέντρο ενημέρωσης του Γεωπάρκου Ψηλορίτη που λειτουργεί στα Νόγια καθημερινές, θα ανοίγει και τα Σαββατοκύριακα. Τα πρωινά λοιπόν του Σαββάτου και της Κυριακής, από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι, θα μπορείτε να μας βρίσκετε στο κέντρο ενημέρωσης για να μιλήσουμε για όλο αυτό το φυσικό και υλικό πλούτο του Γεωπάρκου Ψηλορίτη, όχι μόνο του Ψηλορίτη. Με πολλές δράσεις για παιδιά, δραστηριότητες απασχόλησης κυρίως, μιας και είναι στα πλαίσια της επίσκεψης στο κέντρο ενημέρωσης. Συζήτηση με τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες, ξεναγήσεις στα διοράματα και φυσικά πλοήγηση μέσα από τα έξυπνα μέσα του Γεωπάρκου, όπως τα έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολύ όμορφα. Αυτό σημαίνει ότι τις καθημερινές ενδεχόμενα σχολιά θα μπορούσαν να κάνουν εκδρομές προς το κέντρο και να μαθαίνουν για το Γεωπάρκο. Ναι, βέβαια. Το Γεωπάρκο έχει παρουσία και συνεργασία με σχολεία, όχι μόνο της περιοχής αλλά και εκτός. Δεχόμαστε σχολεία τόσο από την Κρήτη, ακόμα και μαθητές και φοιτητές Εράσμου, στα πλαίσια συνεργασίας με άλλους φορείς, τοπικούς και μη. Από εκεί και πέρα, και αυτό ήταν και έτσι ένα ερέθισμα για να ανοίξουμε και τα Σαββατοκύριακα. Πολλές φορές όταν μας έλεγαν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και οι καθηγήτριες ότι πω τι ωραία που είστε εδώ στο κέντρο, μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε, και τους λέγαμε ωραία, γιατί δεν έρχεστε. Υπάρχει μια δυσκολία να έρθει μια οικογένεια σε ώρες που είναι πλέον τον πρωινό λόγω σχολείου, λόγω εργασίας. Οπότε είπαμε να δοκιμάσουμε να ανοίγουμε και τα Σαββατοκύριακα και ελπίζουμε να έχει ανταπόκριση. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Να έχει. Τώρα, πείτε μας λίγο, γιατί είναι τόσο σημαντικό να αναδειχθεί και βεβαίως να προστατευτεί το Γεωπάρκο του Ψηλορίτη. Πέρα από τα τετριμένα που σίγουρα ξέρετε και σίγουρα μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε για τη διατήρηση του φυσικού πλούτου και για την προστασία του, υπάρχει άμεση σχέση με όλα αυτά τα θέματα που συζητούσατε και νωρίτερα, μέχρι να συνδεθούμε. Το Γεωπάρκο κάτι που κάνει σαν διαφορετική προσέγγιση με άλλες περιοχές προστατευόμενες με άλλα πάρκα, είναι ότι προσπαθεί να αναδείξει αυτή ακριβώς τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε όλα. Ναι, μεν η γεωλογία είναι ο πυρήνας, ναι, είναι το κέντρο της ιστορίας που λέμε αν έρθει κάποιος στο Γεωπάρκο, ωστόσο η γεωλογία δεν είναι ξεκομμένη από όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για προστασία σε μια περιοχή που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται άνθρωποι. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε στους ανθρώπους, είτε είναι κάτοικοι είτε είναι επισκέπτες, ότι δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνη σου, οτιδήποτε κάνεις, οτιδήποτε αποφασίζεις, έχει αντίκτυπο σε οτιδήποτε βρίσκεται γύρω σου, είτε αυτό είναι φυσική κληρονομιά, είτε είναι ιστορική, είτε ηλική, είτε άειλη. Αυτή τη σχέση την ολιστική προσπαθούμε να αναδείξουμε στο Γεωπάρκο και είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε σε ένα δίκτυο γεωπάρκων, το οποίο είναι αναγνωρισμένο και από ένα φορέα σαν την UNESCO. Είμαστε λοιπόν ένα από τα παγκόσμια γεωπάρκα UNESCO στον Ψηλορίτη και όλη αυτή τη συζήτηση προσπαθούμε να την κάνουμε, προσπαθούμε να τη μεταδώσουμε είτε σε παιδιά είτε σε ενήλικες που έρχονται ως επισκέπτες εδώ, είτε στο κέντρο είτε σε όλη την έκταση του Γεωπάρκου Ψηλορίτη, ώστε να δείξουμε όλη αυτή τη σχέση που υπάρχει και τα διέπει όλα. Το γεωπάρκο του Ψηλορίτη μετράει πάνω από 20 χρόνια ζωής, νομίζω το 2001 πρέπει να θεσπίστηκε και στην UNESCO νομίζω αναγνωρίστηκε και μπήκε επισήμως το 2015. Τι έχει αλλάξει λοιπόν στο Διάβα όλο αυτόν τον χρόνο σε σχέση με την έναρξη έτσι, του εγχειρήματος, τι διαφορετικό υπάρχει σήμερα? Εγώ μάλλον δεν είμαι η καταλληλότερη για να απαντήσει σε αυτό, μιας και είμαι αρκετά καινούρια στην περιοχή. Ωστόσο σίγουρα τα εργαλεία είναι πολύ περισσότερα. Και τα εργαλεία που έχουμε εμείς για να κάνουμε καλύτερα αυτό που θέλουμε, να πραγματοποιήσουμε αυτό το όραμά μας, αλλά και τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει οι ίδιοι για να μεταδώσουμε προς τα έξω όλη αυτή την φιλοσοφία. Οπότε σίγουρα είμαστε πια σε μια πολύ καλή κατάσταση για να βγούμε προς τα έξω και αυτό είναι που προσπαθούμε όλο και πιο έντονα. Εμείς εδώ στην Κρήτη είμαστε ευτυχείς με δεδομένο ότι έχουμε δύο γεωπάρκα, και τη Σιτία και το Ψηλορίτη. Είστε συνδεδεμένοι, θέλω να πω υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δύο γεωπάρκα. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να γίνουν και παράλληλες δράσεις κάποια στιγμή, ίσως και εξωστρέφειας και όχι μόνο. Ναι, φυσικά. Το γεωπάρκο της Σιτίας σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και με όλα τα γεωπάρκα τόσο στο επίπεδο της Ελλάδας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, Ευρώπης και κόσμου, υπάρχει πολύ στενή συνεργασία. Ειδικά για την Κρήτη υπάρχει και συνεργασία σε πολύ αυτό επίπεδο. Τα δύο γεωπάρκα συνεργάζονται πολύ στενά με τα δύο βιοσφαιρικά αποθέματα UNESCO και κάνουν και άλλες δράσεις και άλλες ενέργειες σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο νησιού. Τέλεια. Και τώρα μια προσωπική ερώτηση, κλείνοντας. Μια παλαιοντολόγος σε ένα γεωπάρκο κάπου ψηλά στο Ψηλορίτη. Πώς, τι πεδίο? Τι? Η παλαιοντολογία είναι και αυτή μέρος της γεωλογίας. Είναι ανάμεσα στην γεωλογία και τη βιολογία. Ωστόσο, αν θέλουμε να μιλήσουμε και για την Κρήτη, η παλαιοντολογία της είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Αν σκεφτούμε μόνο το πόσα θαλάσσια απολιθώματα μπορεί να βρει κανείς σε μεγάλα υψόμετρα, κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό της γεωλογικής ιστορίας του νησιού, αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ζωικές μορφές, να είναι οι ελέφαντες, να είναι ελάφια που έζησαν εδώ στο παρελθόν, νομίζω ότι για έναν παλαιοντολόγο είναι ιδανικός προορισμός. Τέλεια. Ευχόμαστε να απολαύσετε τον προορισμό και εμείς βεβαίως στο Γεωπάρκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σας την παρουσία και καλή επιτυχία στο άνοιγμα που πραγματοποιείτε στο κοινό, στην εξωστρέφεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τι όμορφα. Πανέμορφα.